Οργή και απογοήτευση στην Ιεράπετρα προκαλεί η απένταξη των αντιπλημμυρικών έργων προστασίας του οικισμού της Γραλιάς και των συμπληρωματικών έργων του φράγματος Μπραμιανών. Μας ανακοινώθηκε η πιο μαύρη μέρα της Ιεράπετρας. Δηλαδή είναι η μέρα που αποφασίστηκε από την κυβέρνησή μας, που εγώ δεν το περίμενα, γιατί μου είχαν διαβεβαιώσει διαφορετικά, ότι η Ιεράπετρα την περιμένουν δεινά. Δεινά από επάρκεια νερού, είτε ίδρευσης είτε άρδευσης, και την περιμένουν και πλημμυρικές καταστάσεις που προξενεί συχνά πυκνά με την πρώτη πλημμύρα στον οικισμό της Γραλιάς. Και καθόμαστε και περιμένουμε αμήχανοι πότε θα έρθουν. Η κυβέρνηση δεν έχει ενημερώσει επίσημα τους τοπικούς φορείς για την εξέλιξη, η οποία όμως χαρακτηρίζεται ως προσχεδιασμένο έγκλημα σε βάρος της περιοχής. Στο έργο προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται και αντιπλημμυρικά έργα ύψης της σημασίας για την ασφάλεια της περιοχής της Γραλιάς, με τους φορείς της Ιεράπετρας να σπέβδουν να προειδοποιήσουν για τη βαριά ευθύνη που θα έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αν στην επόμενη κακοκαιρία κινδυνεύσουν κάτοικοι της περιοχής. Η απένταξη των έργων του φράγματος Μπραμιανών ήταν, φοβάμαι, προσχεδιασμένο εκ των προτέρων. Όταν ήρθε εδώ ο Υπουργός, μάλλον ήρθε για να κάνει απένταξη του έργου και όχι ένταξη του έργου. Και όλα αυτά τη στιγμή που το φράγμα Μπραμιανών Ιεράπετρας αποτελεί φωτεινό παράδειγμα εξοικονόμησης και αποθήκευσης νερού, όπως και η χρηστή διαχείριση και λειτουργία των δικτύων διανομής από τον Τοεβ Ιεράπετρας. Από το 1982 μέχρι σήμερα το φράγμα παραμένει μητελές, ενώ το Υπουργείο Υποδομών δεν έχει καταφέρει 41 χρόνια μετά να το ολοκληρώσει και να το παραδώσει ως οφείλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου υπάγονται τα αρδρευτικά έργα. Πριν λίγους μήνες έγινε η δημοπράτηση των έργων και αναδείχτηκε ανάδοχος. Όμως ο πρώην Υπουργός Υποδομών παραιτήθηκε χωρίς να υπογράψει. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο σύντομα, γιατί ο χρόνος που φεύγει δεν ξαναγυρνάει και δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτος. Και από ό,τι βλέπετε, την Παρασκευή έγινε η μάζοξη και μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να είμαστε έτοιμοι. Αυτή την εβδομάδα πάμε στην Αθήνα. Πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστό στους φορείς της Ιεράπετρας ότι το έργο έχει απενταχθεί μαζί με τα αντιπλημμυρικά έργα, με την αιτιολογία ότι δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2025. Την ίδια στιγμή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος μόλις στις 3 Αυγούστου διαβεβαίωνε ότι τα έργα θα ανατεθούν, θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν πριν από τη λήξη του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτή είναι η κατάρα μας στην Ελλάδα. Δεν προλαβαίνουμε, το κοσκινίζομαι και φτάνει η ώρα και βρίσκουμε τη μεγάλη λέξη. Δεν προλαβαίνουμε, άρα έξω. Πότε θα ξαναδεί 60 εκατομμύρια που πήρε η Ιεράπετρο για να κάνει αυτά τα έργα, να τελειώσει το φράγμα.